Ο σύζυγός μου ήταν με τη μηχανή του πάνω στον κεντρικό δρόμο. Μπήκε στο δρόμο ξαφνικά ένας Εγγλέζος να κάνει αναστροφή. Για να αποφύγει τη σύγκρουση, αναγκαστικά έστριψε το τιμόνι από την άλλη πλευρά και τον πήρε μηχανή από κάτω. Ο σοβαρός τραυματισμός του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλίων, που προσπάθησε με τη μοτοσυκλέτα του να αποφύγει τη σύγκρουση με γουρούνα, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής τους. Ιδίως οι επιστροφές τους στα ξημερώματα από τα μπαρ των γουρουνών, όπως έχει επικρατήσει να τις λέμε, ιδίως το κομμάτι του οικισμού, αφήνει ξάγρυπνο όλο το χωριό. Δηλαδή ο κόσμος είναι όχι πλέον στα όρια του, τα έχει ξεπεράσει. Βγαίνουν τα πεζοδρόμια, προσπαθούν να μας σκοτώσουν. Συγκεκριμένα εμένα μου έχει τύχει αυτό το πράγμα, να μου πάρει τα τραπέζια και να προσπαθεί να σκοτώσει παιδί. Το αποτέλεσμα, ένα συγγνώμη από αυτόν που τσέχει και τίποτα άλλο. Κάτοικοι και καταστηματάρχες στα Μάλια, που όπως λένε λόγω των γνωστών τετράτροχων που έχουν κατακλείσει την περιοχή έχουν χάσει τον ύπνο τους, ζητούν από την πολιτεία να παρέμβει άμεσα πριν χαθούν ανθρώπινες ζωές. Κινδυνεύουν οι ζωές μας καθημερινά. Δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, το λέμε και για μας. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε ένα διάστημα 2 μηνών, φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Ο αριθμός των τετράτροχων που κυκλοφορούν στην περιοχή είναι πολύ μεγάλος. Οι αναβάτες, δυστυχώς οι περισσότεροι, δεν έχουν διπλώματα. Όπως συμπληρώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν το αλκοόλ ρέει άφθονο στις φλέβες των τουριστών, η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη. Όλη μέρα σαν τους τρελούς μεθυσμένους, χωρίς διπλώματα, ανασφάλιστες μηχανές. Τους έχουν πει ότι στα Μάλια μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Λένε ότι τους λέμε κάτι, μας απαντούν, μα it's Malia here. Τι it's Malia here, λέει, είναι εδώ Μάλια, εδώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας έχουν πει ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όπως καταγγέλουν, όσοι ενοικιάζουν τις γουρούνες αδιαφορούν για το πρόβλημα, ενώ θέτουν και την παράμετρο της ανεξέλεκτης ενοικίασης και κυκλοφορίας τετράτροχων στην περιοχή. Ξέρω ότι δεν δίνουν κράνη, ξέρω ότι δεν είναι απαραίτητο το δίπλωμα. Νοικιάζουν πάρα πολλές φορές σε ανθρώπους χωρίς δίπλωμα. Σε μια 15χρονη πελάτησά μου προσπάθησαν να της δώσουν γουρούνα. Ζητούν από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να συγκαλέσουν σύσκεψη για το θέμα, προκειμένου άμεσα να βρεθεί λύση στο νούμερο 1, όπως τονίζουν, πρόβλημα στα Μάλια. Βγαίνουν από τον παραλιακό δρόμο χωρίς καμία προφύλαξη, χωρίς καμία προτεραιότητα να δώσουν, και περνάνε και είναι τύχη που δεν έχουν γίνει πολύ περισσότερα από ό,τι έχουν γίνει ατυχήματα. Γίνονται κάθε μέρα. Ωστόσο, από τις 15 μέχρι και τις 31 Ιουλίου, η αστυνομία, κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε σε 381 γουρούνες, βεβαίωσε 542 παραβάσεις. Ανάμεσά τους, 31 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 35 για επικίνδυνους ελιγμούς, 45 για μέθη, 29 για παραβίαση μονόδρομου, 206 για μη χρήση κράνους, ενώ αφαιρέθηκαν 30 διπλώματα οδήγησης. Ωραία, η αστυνομία πάει πάνω κάτω. Τον έλεγχο θα σταματήσει ένα-δυο. Είναι τόσες πολλές οι γουρούνες. Είναι τόσο ανεξέλεκτη η κυκλοφορία. Τι να πω. Εάν η κατάσταση, λένε, δεν βελτιωθεί άμεσα και οι αρμόδιοι φορείς δεν σκύψουν το κεφάλι στο πρόβλημά τους, ετοιμάζονται, προκειμένου να βρουν το δίκιο τους, να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Με δελτίο τύπου, η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου δηλώνει την πλήρη συμπαράσταση και συμφωνία της με την ανακοίνωση των φορέων της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων και παράλληλα εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου και του εύχεται ταχεία ανάρρωση.